Η συζήτησή μας σήμερα αφορά στην ουσία την υποκλοπή της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού μας. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Είναι άραγε η συλλογή για την οποία συζητάμε, η συλλογή Στέρν, μία γνήσια και αυθεντική συλλογή ειδωλίων κυκλαδικής τέχνης? Πώς πιστοποιείται η πλήρης γνησιότητα αυτής της συλλογής και από ποιον? Οφείλει εδώ, νομίζουμε, το αρμόδιο Υπουργείο μία πιστική απάντηση. Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν είναι και λίγες οι απάτες γύρω από τέτοιου είδους αρχαιολογικά ευρήματα. Το επόμενο ερώτημα είναι ασφαλώς εξαιρετικά κρίσιμο. Αποτελούν αυτά τα 161 κυκλαδικά ειδόλια της συλλογής Στέρν αντικείμενα αρχαιοκαπηλείας, ναι ή όχι? Στο ερώτημα αυτό απαντά καταφατικά η ίδια η αιτιολογική έκθεση της συμφωνίας, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το αντικείμενο της συμφωνίας αφορά σε ζητήματα επιστροφής, έκθεσης και δανεισμού αρχαιοτήτων υπό συνθήκες διαφορετικές από τις γενικές και οριζόντιες συνθήκες που προβλέπονται στον αρχαιολογικό νόμο. Τι χρειάζονται όμως αλήθεια και σε ποιον άραγε και εν τέλει ποιες μπορεί να είναι αυτές οι διαφορετικές συνθήκες, αν όχι οι συνθήκες που δημιουργούνται εξαιτίας των παράνομων ανασκαφών και της συνακόλουθης αρχαιοκαπηλείας? Αφήστε που η διατύπωση αυτή ακυρώνει και την ίδια την επιχειρηματολογία της κυρίας Υπουργού, όπως αναπτύχθηκε προχθές στην Επιτροπή. Περί δήθεν, λέει, κατήσχησης του ελληνικού αρχαιολογικού νόμου έναντι του αμερικανικού ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας. Γιατί, όπως ρητά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η συμφωνία γίνεται όχι σε συμμόρφωση, αλλά κατά παρέκκληση του ισχύοντος ελληνικού αρχαιολογικού νόμου. Και ξέρετε, είναι άλλο πράγμα η εναρμόνιση με το ελληνικό δίκαιο του καταστατικού του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού του Delaware, για το οποίο μίλησε η κυρία Υπουργός, το οποίο βεβαίως και μόλις πριν από λίγα λεπτά το καταθέσατε, και αυτό στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να έχουμε φυσικά τη δυνατότητα να το μελετήσουμε, και είναι άλλο πράγμα το περιεχόμενο της συμφωνίας, άλλο το καταστατικό και άλλο το περιεχόμενο της συμφωνίας, της συγκεκριμένης, η οποία δεν υπακούει βέβαια στο δίκαιο του ελληνικού αρχαιολογικού νόμου, και αυτό ομολογείται ανοιχτά στη δική σας αιτιολογική έκθεση. Έμεση, για να μην πούμε άμεση, επιβεβαίωση ότι αυτή η συλλογή Στέρν είναι προϊόν καραμπινά της αρχαιοκαπηλείας, αποτελεί βέβαια και η αναφορά πάλι στην αιτιολογική έκθεση σε εκείνα τα μειονεκτήματα, όπως γράφεται, μιας δικαστικής διαμάχης του ελληνικού κράτους, εννοείται, με τον αρχαιοκάπηλο, όπως είναι ο χρόνος, το κόστος, η αμφίβολη έκβαση κτλ. Αλίμονο. Ασφαλώς και είναι προτιμότερο να επιστρέφει ο αρχαιοκάπηλος εθελοντικά τα κλοπημαία του στον νόμιμο δικαιούχο, ο οποίος εν προκειμένου είναι ο ελληνικός λαός βέβαια και το ελληνικό κράτος, παρά να απαιτούνται μακρόσυρτες διαδικασίες. Μακάρι να γινόταν έτσι, αλλά συνήθως δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και απαιτείται οργανωμένη, επίμονη κρατική διεκδίκηση με την αξιοποίηση όλων των μέσων. Φυσικά και των δικαστικών και των εξωδικαστικών και των διπλωματικών. Όλων. Κι όμως, ούτε αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης περί μακροχρόνιας διαδικασίας της δικαστικής οδού είναι και τόσο ακλόνητο. Ισχύει μεν, ασφαλώς, αλλά όχι πάντα, καθώς για την επιστροφή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μιας παρόμοιας αρχαιολογικής συλλογής προϊόν αρχαιοκαπηλείας, της περίφημης συλλογής Steinhardt, οι αρχαιολογικές συλλογές, βλέπετε, παίρνουν και εκείνο το όνομα του ματαιόδοξου αρχαιοκάπηλου κρίσου που τις ιδιοποιείται,
Για τον επατρισμό λοιπόν αυτής της συλλογής μέσω της δικαστικής οδού χρειάστηκαν 3-4 χρόνια. Και αυτό το ομολογεί το ίδιο το γραφείο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Και τι μας λέτε εδώ με τη συμφωνία? Ότι τα 161 αρχαία αντικείμενα θα επιστραφούν, αν επιστραφούν δηλαδή, σε 25 έως 50 χρόνια. Συγγνώμη, αυτό το λέτε εσείς γρήγορα? Ταχύτητα? Αποτελεσματικότητα? Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρόκειται φυσικά για μια απαράδεκτη, ετεροβαρή συμφωνία σε βάρος των πολιτιστικών δικαιωμάτων της χώρας και του λαού μας. Καθώς το ελληνικό κράτος με τη συμφωνία αυτή αναγνωρίζει ότι 161 πολύτιμα κυκλαδικά ειδόλια της τρίτης προ-Χριστού χιλιετίας παρανόμως εξαχθέντα από τη χώρα και προϊόντα αρχαιοκαπηλείας θα μείνουν έξω από τη χώρα έως και για άλλα 50 χρόνια και για να επιστρέψουν, αν επιστρέψουν, προβλέπεται από τη συμφωνία, και αυτό το αποσιωπάτε κυρία Υπουργέ, να ανταλλαγούν με άλλες 122 παρόμοιες αρχαιότητες των ελληνικών μουσείων. Αυτό όπως καταλαβαίνετε ούτε λέγεται, ούτε είναι φυσικά επιστροφή, ούτε επαναπατρισμός των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας μας. Είναι μια σκέτη ανταλλαγή μακροχρόνιου δανεισμού και τίποτε περισσότερο. Κι άντε, ας αφήσουμε αυτόν τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα του real estate, Leonard Stern, γνωστό φιλάνθρωπο, μεγαλοκαπιταλιστή, με μεγάλο έργο, όπως λένε, στην προστασία και την υποστήριξη των αστέγων, παρακαλώ, όπως γράφουν μεγάλα δημοσιογραφικά site, είναι αυτός που δημιουργεί τους αστέγους και μετά τους συμπαρίσταται, που όπως και πολλοί στο συνάφι του επενδύουν τα κεφάλαιά τους εκτός των άλλων και στην τέχνη, διότι περί αυτού πρόκειται, παρόλο που είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έθεσε και τους βασικούς όρους αυτής της συμφωνίας, αυτός τους έθεσε κυρία Υπουργέ, για λόγους νομικής του προστασίας, για λόγους υστεροφημίας, δεν γνωρίζουμε. Όπως όμως γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με την αρχαιολογία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το εμπόριο των αρχαιοτήτων και γενικά των πολιτιστικών αγαθών είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο και έχει τεράστιο οικονομικό περιεχόμενο. Και εκτός, ξέρετε, από το νόμιμο εμπόριο των αρχαιοτήτων και των πολιτιστικών αγαθών, ανθεί και το παράνομο. Το οποίο παράνομο όμως δεν αναπτύσσεται δίπλα σε αυτό το νόμιμο εμπόριο. Στους μεγάλους οίκους, τους πολυπροβεβλημένους οίκους δημοπρασιών, δεν είναι που εκβάλλουν και οι δύο αυτές εμπορικές δραστηριότητες, και οι νόμιμοι και οι παράνομοι. Τα λέμε όλα αυτά για να έχουμε πλήρη συνείδηση της αιτίας του προβλήματος της αρχαιοκαπηλείας. Η αιτία βέβαια που δεν είναι άλλη από την εμπορευματοποίηση, νόμιμη, παράνομη, μικρή σημασία έχει, από την εμπορευματοποίηση και μάλιστα πανάκριβη των αρχαιολογικών θησαυρών κάθε είδους. Πάμε παρακάτω. Βασικό μέρος αυτής της συμφωνίας ως επικαρποτής για τουλάχιστον 50 χρόνια αυτής της πολύτιμης κυκλαδικής συλλογής είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, γνωστό και ως MET, το μεγαλύτερο μουσείο των ΗΠΑ, ιδιωτικό βεβαίως. Μην νομίζετε βέβαια ότι αυτό το μουσείο είναι και τόσο άσπυλο και αμόλυντο. Αυτό το διάσημο μουσείο έχει λάβει τα τελευταία 5 μόνο χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, 9 εισαγγελικά εντάλματα, τα 6 την τελευταία χρονιά, τον καιρό δηλαδή που εσείς συζητούσατε μαζί του, κυρία Υπουργέ, και έτσι ερμηνεύεται η κίνησή του να σας ειδοποιήσει για αυτή τη συλλογή Stern. Έλαβε εντάλματα για την κατάσχεση τουλάχιστον 30 έργων αυτού του μουσείου, ως προϊόντων βεβαίως αρχαιοκαπηλείας. Όσο για το άλλο μέρος της συμφωνίας, αυτή που φέρει το όνομα Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού της Πολιτείας Delaware των ΗΠΑ.
το σκεπάζει ένας πέπλος μυστηρίου. Πριν από λίγο, όπως είπαμε, το πήραμε το καταστατικό του, στα αγγλικά, παρά το ότι, κυρία Υπουργέ, μας το υποσχεθήκατε από το απόγευμα της Δευτέρας. Το περιμέναμε την Τρίτη, το περιμέναμε την Τετάρτη, έπρεπε να φτάσουμε στα μισά της συνεδρίασης για να το καταθέσετε. Κι όμως, αυτό το Ινστιτούτο με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προσομοιάζει περισσότερο σε μια offshore εταιρεία με φοροασυλία, γίνεται, προσέξτε, ο ουσιαστικός κύριος και κάτοχος μιας πολύτιμης συλλογής κυκλαδικών ειδωλίων, καθώς αποκτάει εσαΐ μάλιστα, εσαΐ, και την νομή αλλά και την κάρποση αυτής της πολύτιμης συλλογής, αφήνοντας την ψηλή, δηλαδή την αποψηλωμένη κυριότητα, διότι αυτή είναι η έννοια, στο ελληνικό δημόσιο. Και καμαρώνεται γι' αυτό. Αυτό το Ινστιτούτο, λοιπόν, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον κύριο Στέρν, στο Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο Ίδρυμα Γουλανδρή, και γιατί αυτό το Ινστιτούτο είναι παράρτημα, υποκατάστημα του Ιδρύματος Γουλανδρή και του ελληνικού, δυστυχώς, Υπουργείου Πολιτισμού. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση στη συνέχεια, προκειμένου να δικαιολογήσει τη συμφωνία, ότι αυτές τις 161 αρχαιότητες δεν ήξερε κανείς εδώ στην Ελλάδα ότι υπάρχουν. Να το δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης. Και ρωτάμε, και όταν έμαθε η κυβέρνηση από το ΜΕΤ ότι υπάρχει αυτή η συλλογή, τι έκανε? Κίνησε μήπως γη και ουρανό προκειμένου να το διεκδικήσει στο όνομα του ελληνικού λαού και της πολιτιστικής του κληρονομιάς? Όχι. Μπήκε σε παζάρια νομιμοποίησης ουσιαστικά μιας καραμπινάτης αρχαιοκαπηλείας. Κι όμως θα μπορούσε, κυρία Υπουργέ, να επικαλεστεί και να ενεργοποιήσει το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψατε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον περιορισμό των εισαγωγών στις ΗΠΑ αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού, το οποίο προβλέπει και επιστροφές προϊόντων αρχαιοκαπηλείας. Και μας λέτε εδώ, προχθές δηλαδή μας το είπατε, ότι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ότι αφορά δήθεν άλλα πράγματα. Βεβαίως αφορά άλλα πράγματα, αλλά αφορά και αυτά που περιέχονται στη σημερινή συμφωνία, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσατε, βέβαια, και θα έπρεπε να κάνετε ως πολιτική ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, όταν μάθατε για την ύπαρξη αυτής της συλλογής, ό,τι κάνατε και με τη συλλογή Steinhardt. Και εδώ θα σας διαβάσω και θα το καταθέσω, βέβαια, το δελτίο τύπου του δικού σας Υπουργείου, του Υπουργείου Πολιτισμού, με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου του 2021. Όπου, δελτίο τύπου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού χαιρετίζει την αίσια έκβαση μιας πολύχρονης υπόθεσης που διερευνήθηκε από το γραφείο της Εισαγγελίας του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση 47 αρχαίων αντικειμένων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής τεκμηριώθηκε ότι μεταξύ των χιλιάδων αντικειμένων διαφόρων πολιτισμών που είχε στη συλλογή του ο Μίκαελ Στάινχαρτ, ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο, 180 αντικείμενα ήταν προϊόντα παράνομης διακίνησης και εξαγωγής από τις χώρες προέλευσής τους. Ακολουθούν οι ευχαριστίες της κυρίας Υπουργού στα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και καταλήγει το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Προσέξτε, εδώ και 3 χρόνια, τόσο κράτησε αυτή η διεκδίκηση τη συλλογή Steinhardt, εδώ και 3 χρόνια η αρμόδια διεύθυνση τεκμηρίωσης και προστασίας πολιτιστικών αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού συνέδραμε αδιάλειπτα τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην τεκμηρίωση της προέλευσης και της παράνομης διακίνησης των αντικειμένων από την Ελλάδα. Αναζήτησε πληροφορίες σε πλήθος αρχείων που διαθέτει, συνεργάστηκε στενά με συγκεκριμένες εφορίες αρχαιοτήτων και συντόνισε με επιτυχία το δύσκολο αυτό έργο. Το αποτέλεσμα δικαιώνει απολύτως την προσπάθεια των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τίποτα από όλα αυτά τα σωστά και εν τέλει αποτελεσματικότατα, όπως αποδείχτηκε, δεν έγινε όμως από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τη συλλογή Στέρν. Και γι' αυτό οφείλεται να δώσετε εξηγήσεις. Να πείτε το γιατί. Όσο για αυτό που είπατε πριν από λίγο στην τοποθέτηση σας, κυρία Υπουργέ, σχετικά
με τη μέθοδο διεκδίκησης και επαναπατρισμού, θα αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η καλύτερη μέθοδος διεκδίκησης και επαναπατρισμού αρχαιολογικών θησαυρών. Μα φυσικά η αποτελεσματικότερη. Και αυτή, ξέρετε, μπορεί να είναι και η δικαστική οδός, μπορεί να είναι και η εξωδικαστική λύση, μπορεί να είναι και η διπλωματική οδός. Μονάχα αυτό είναι κάθε φορά δηλαδή η πιο αποτελεσματική. Και εδώ, δυστυχώς, η λύση που επιλέξατε δεν είναι ούτε η ταχύτερη, ούτε η αποτελεσματικότερη, ούτε η εποφελέστερη για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού σε σχέση με την πολιτιστική του κληρονομιά. Καταλήγοντας, υπάρχει και μια ακόμα πλευρά η οποία νομίζουμε ότι πρέπει να προσεχθεί. Ναι μεν δεν υπάρχει στο κείμενο της συμφωνίας μια ρητή δήλωση παραίτησης από τη δικαστική διεκδίκηση της συλλογής Στέρν, ωστόσο αυτή η επιβεβλημένη κατά την άποψή μας διεκδίκηση ναρκοθετείται κέρια με τη σημερινή συμφωνία, καθώς αναγνωρίζει την πρώτερη κυριότητα στον κύριο Στέρν και όχι στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό κράτος όπως είναι στα αλήθεια. Δηλαδή, απαλλάσσεται ο κύριος αυτός Στέρν από το αδίκημα της αρχαιοκαπηλείας με τη βούλα της ελληνικής κυβέρνησης και το ελληνικό κράτος ακυρώνει μόνο του το βασικότερο επιχείρημα της διεκδίκησής του. Αφήστε που ανοίγει και επικίνδυνους δρόμους έτσι για την τύχη της διάσπαρτης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αποτελώντας ένα αρνητικότατο προηγούμενο διεθνώς. Καθώς πρόκειται για μια πρωτοφανή και απαράδεκτη δυστυχώς πρακτική μιας χώρας σαν τη δική μας, η οποία ταλανίζεται επί αιώνες από τη διαρπαγή της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί για την κυβέρνηση και πολιτισμική πρόταση, αυτά ήταν τα λόγια της κυρίας Υπουργού προχθές. Αυτή η συμφωνία αποτελεί, είπε, για την κυβέρνηση πολιτισμική πρόταση που κομίζει η Ελλάδα σχετικά με τις επιστροφές των πολιτιστικών αγαθών. Ότι είναι δηλαδή στην ουσία μία συμφωνία μοντέλο και για άλλες αρχαιότητες. Τότε και σε εμάς και φοβάμαι και στον ελληνικό λαό μαζώνουν τα φίδια. Ευχαριστώ.